σε κάποιο ΤΕΙ της περιφέρειας, το οποίο μπορεί να καταργηθεί. Θα κάνουν στροφή στα κέντρα μεταλλικιακής εκπαίδευσης που βρίσκονται σε κάθε πόλη και προσφέρουν αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ευεργετική επίδραση στον καρκίνο του στόματος και του φάρυγγα μπορεί να έχει ο εμβολιασμός με το εμβόλιο που χρησιμοποιείται κατά του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για την εμφάνιση και των δύο αυτών μορφών καρκίνου ευθύνεται ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων που έχει το ίδιο στέλεχος 16 με τον καρκίνο που αναπτύσσεται στο στόμα. Όπως εξηγεί στην εφημερίδα Μακεδονία η καθηγήτρια στοματολογίας στην Οδοντιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρα Σκλαβούνου Ανδρικοπούλου, τα τελευταία χρόνια συσσωρεύονται στοιχεία από την ιατρική έρευνα που υποδηλώνουν συμμετοχή του ιού HPV και σε καρκίνους της ευρύτερης περιοχής που εστιάζονται στη στοματική κοιλότητα, τον στόμφατο φάρυγγα και στον λάρυγγα. Ο καρκίνος σε αυτές τις περιοχές αποτελεί το έκτο κατά σειρά συχνότητας τύπου καρκίνου στον άνθρωπο, με ποσοστό 5 ετούς επιβίωσης περίπου 45 με 50%. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.